Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές αντιδράσεις, κύριε Χρυσουλάκη? Έχουν αρχίσει να μιλάνε για αντισυνταγματικότητα, έχουν αρχίσει να λένε ότι... πριν από λίγο ακούσαμε και την άποψη του κυρίου Χρυσόγωνο, ο οποίος μίλησε ως συνταγματολόγος, ότι υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, όσον αφορά στο θέμα της μυστικότητας της ψήφου με την επιστολική ψήφο. Ναι. Δεν ξέρω αυτά πώς τα ακούτε. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Υπάρχει υπεπατημένη σε πάρα πολλά κράτη και το Υπουργείο Εσωτερικών, προτού προβεί στην νομοθέτηση αυτή, εξέτασε πολλά μοντέλα, έλαβε υπόψη του τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλα κράτη και έχει, αν δεν κάνω λάθος, 18 επίπεδα ασφαλείας όλο το σύστημα. Δηλαδή είναι το μέγιστο δυνατό. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα το οποίο να μπορεί να παραβιαστεί. Και για ποιο λόγο να εμείς να έχουμε τέτοιες δεύτερες σκέψεις όταν παντού σε όλο τον κόσμο γίνεται και μάλιστα μπορεί να γίνεται και με λιγότερα επίπεδα ασφαλείας. Αλλά σας πληροφορώ ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όποιος το λέει προφανώς είναι κακόπιστος, είναι κακοπροαίρετος ή κάποια άλλη πολιτική θέλει να εξυπηρετήσει ή δεν του κάνει το νομοσχέδιο γιατί μπορεί να φοβάται την ψήφο των αποδήμων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι κανένα θέμα ασφαλείας δεν τίθεται.